μιας και αναφέρθηκε τη υπεράσπιση του κατηγορούμενου, του Πέτρου. Στον κύριο Τάσο Χαλκιά, μια και αναφέρθηκε τώρα, να πάμε να δούμε λιγάκι και την αντίδρασή του την ώρα που εισερχόταν στο κτίριο και να μας εξηγήσει λιγάκι για ποιο λόγο ήταν έτσι σε αυτή τη διάθεση. Ευχαριστώ, καλά να είστε. Γνωρίζετε κάτι για το καταγγελματικό? Είστε έτοιμος να αντιμετωπίσετε τη πάντα με τον Φιλιππίν, να τον δείτε που ήταν τόσο καλό? Έλα, παιδιά, θέλω να περάσω. Σας παρακαλώ πολύ. Είναι δυνατόν να πάω στο δικαστήριο? Με ρωτάτε τώρα, τι ξέρω. Μόλις είδαμε τώρα την αντίδραση του κύριου Χαλκιά, μάλλον προφανώς ένιωσε λίγο πιεσμένος ο άνθρωπος από τις ερωτήσεις. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ήταν πιεσμένος. Υπάρχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα από τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Του έκλεισαν την είσοδο οι κάμερες και γι' αυτό αντέδρασε έτσι. Να αναφερθούμε όμως και στην ειρωνική αντίδραση της κυρίας Κικής Πακυρτζίδου, της συνηγόρου του Πέτρου Φιλιππίδη, η οποία προσερχόμενη το πρωί εδώ είπε ότι η οικογένεια του Πέτρου Φιλιππίδη δέχεται συλληπιτήρια, αναφερόμενη σε κάποια fake news που είχαν διαδώσει τις προηγούμενες μέρες κάποια site ότι πέθανε ο κατηγορούμενος. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Αναφέρθηκε με ειρωνική διάθεση η συνήγορος του Πέτρου Φιλιππίδη.